Ανέφερε στην κάμερα του πρωινού, κάποια πράγματα έχουν χρονικά όρια, εμένα το όριο μου στο τραγούδι τελείωσε. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά όταν έρχεται κάτι άλλο και σε γεμίζει περισσότερο, νομίζω ότι παίρνεις εύκολα την απόφαση. Έχω αποσυρθεί από το τραγούδι από το 2012, σήμερα έχω το δικό μου ζαχαροπλαστείο, έχει γλυκά Θεσσαλονίκης. Φτιάχνω κοσμήματα χειροποίητα τα τελευταία χρόνια, όσο για την Ρούλα Κορομιλά είπε, εγώ δεν θεωρούσα ότι είχα κόντρα με την Ρούλα Κορομιλά. Η Ρούλα το πήγαινε κοντραριστά, όταν πρωτοπήγαν από δύο τραγούδια, με πάσαρε στον Βασίλη Νομικό. Ούτε καν καλημέρα δεν είπε, με έβλεπε ως μίγα, και υπογράμισε, όταν έκανα σουξέ τον Ιούνιο, με ξαναφώναξε για να κλείσω τον πρωινό καφέ και να μου λέει, εγώ τι σου είπα την πρώτη φορά που ήρθες, έπαθα πλάκα, λέω μου είπε κάτι και δεν το θυμάμαι, δεν σου είπα ότι θα γίνει σουξέ, μου είπε. Ναι, έλεγα εγώ.